Sehr verehrter Herr Präsident. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, έχουν δίκιο εκείνοι που είπαν ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Εκεί ανήκουμε και ήταν σφάλμα να ότι εγκαταλείψαμε την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, το Τραπέζι των Διαπραγματεύσεων. Αλλά η παρέμβασή μου ήταν για να συμπληρώσω αυτά τα οποία είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αληθεύει το ότι οι διαπραγματεύσεις έγιναν και κλεισμένων των θυρών? Ούτε και εγώ μπορώ να το αλλάξω αυτό όμως. Όμως αληθεύει ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είχαν τελείως διαφορετική εξέλιξη από ό,τι γινόταν κατά το παρελθόν? Ο κύριος Μπαρόζο ποτέ δεν είχε σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν είχε συνολικά συζητήσει για την αναζήτηση μιας λύσης. Κατά το παρελθόν έπρεπε να γίνουν αυτά. Οι επίτροποι βρίσκονται με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτή τη φορά. Και οι διαπραγματεύσεις που κάναμε πάντα γινόντουσαν μέσα σε μια φιλική ατμόσφαιρα. Ήταν διαπραγματεύσεις που είχαν διαφορετικά επίπεδα και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν καταφέραμε να βρούμε μια συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής κυβέρνησης. Αλλά επειδή γινόντουσαν και κλεισμένων των θυρών αυτές οι διαπραγματεύσεις, ο κύριος Τσίπρας δεν θα διαφωνήσει μαζί μου όταν θα πω ότι εγώ πρότεινα και το κατάφερα και το επέβαλα οι πλειοκτήτες επιτέλους να μπορούν να φορολογηθούν και να καλούνται να πληρώσουν φόρους, να κληθούν να πληρώσουν φόρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε, πρότεινε μία μείωση του ελληνικού προϋπολογισμού άμυνας, του Υπουργείου Άμυνας στην Ελλάδα και έγινε δεκτή αυτή η πρόταση. Κανείς δεν μπορούσε να με κατηγορήσει ότι δεν ενδιαφέρθηκα για τους μικροσυνταξιούχους και τους όσους έχουν χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα. Πάντα ενδιαφερόμουν για αυτούς και δεν προτάθηκε ποτέ μείωση των συντάξεων που θα έπληττε τους μικροσυνταξιούχους και ούτε προτάθηκαν και μειώσεις των μισθών, μειώσεις μισθών όσον αφορά και το χαμηλότερο κιόλας επίπεδο το μισθολογικό. Δεν προτάθηκαν τέτοια μέτρα από εμάς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περιγράφει κανείς τα πράγματα όπως συνέβησαν έστω και κεκλεισμένων των θυρών στις διαπραγματεύσεις. Και κατά τα άλλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πολυετές πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 35 δισευρώ είχε προτείνει ώστε η οικονομία στην Ελλάδα να μπορέσει να ανακάμψει. Δεν επαρκεί ώστε τα δημοσιονομικά να μπορέσουν να ανακάμψουν. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική που θα οδηγήσει σε μια θετική ανάκαμψη. Εμείς είχαμε προετοιμαστεί και είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουμε αυτά τα κονδύλια για αυτή την ανάκαμψη. Γι' αυτό θα ήμουν ευγνώμων αν θα είχαν αναφερθεί αυτά όταν αναφέρεται ότι πολλά δεν έγιναν, λέει.